Η φωνή της αλλοιωμένη, η μαρτυρία της ανατριχιαστική, η ζωή της ένας εφιάλτης στα χέρια του ιερέα θετού της πατέρα, την κακοποιούσε σεξουαλικά από τα 4 της χρόνια. Πριν ξαπλώνει μαζί μου στο κρεβάτι, κατεβάζει το σώμα του και το δικό μου και χαϊδεύει και την πάνω μου. Συνεργός του ιερέα η Παπαδιά, εκείνη την ξυλοφόρτωνε. Η κυρία χτύπουσε με βάναυσα, με το παραμικρό, ενώ με τις σκουτάλες, τα σκουπόξυλα. Ο κύριος επανενόχλαμε σεξουαλικά. Την ώρα που κοιμόνταν όλοι, ήταν ελεύθερο το σπίτι. Ο δικηγόρος Μαρίνος Κλεάνθους, ο οποίος στάθηκε στο πλευρό της Έλενα στο διάστημα που το κορίτσι κατήγγειλε το PC. Λάει δύο μέρες πριν την βρω, η ψυχολόγος της ψάχνει και έπαιρνε τηλέφωνο, είχε πάει σπίτι της, δεν άνοιγε την πόρτα. Ο ιερέας, ο οποίος καταδικάστηκε για το σεξουαλικό έγκλημα, εξακολουθεί να διατυμπανίζει την αθότητά του. Τη φρόντιζα και τη μεταχειρίζομαι ως ένα από τα παιδιά. Μόνο εγώ γνωρίζω, ο Θεός γνωρίζει και η Έλενα γνωρίζει. Η Παπαδιά, σε βάρος της οποίας εκκρεμεί δικαστήριο για επίθεση και πρόκληση σωματικής βλάβης, στηρίζει τον άντρα της. Δεχτήκαμε απειλές από διάφορους. Είπαν στον ιερέα ότι ενάρτουμε νύχτα που εσύ να τσιμάσαι. Η υπόθεση της Έλενας έχει προκαλέσει σεισμό και μέσα στην Εκκλησία της Κύπρου, αφού η πλειοψηφία της Συνόδου απέτρεψε την καθαίρεση του ιερέα. Ο ίδιος όταν αποφυλακίστηκε επέστρεψε στα ιερατικά. Λέγεται μάλιστα ότι του παραχωρήθηκε σπίτι δίπλα σε νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο. Όσο για την Έλενα, οι πληροφορίες λένε πως κατανάλωσε υπερβολική ποσότητα αλκοόλ και ηρεμιστικών χαπιών. Δεν πρόλαβε να πραγματοποιήσει το όνειρό της, να γίνει κοινωνική λειτουργός και να βοηθήσει παιδιά που υποφέρουν όπως υπέφερε και εκείνη.